Θέλω να αρχίσω λέγοντας ότι η αριστερά σημαίνει ένα νέο τρόπο διακυβέρνησης βασισμένο στην εμπιστοσύνη των πολιτών. Για μας διακυβέρνηση σημαίνει διακυβέρνηση μαζί με το λαό και όχι απλώς το όνομα του λαού. Επομένως, η διαρκής επαφή με τους πολίτες, η ανοιχτή συζήτηση των προβλημάτων, των λύσεων, των δυσκολιών που αντιμετωπίζουμε, των εμποδίων που βρίσκουμε μπροστά μας, είναι κάτι το οποίο είναι συνυφασμένο ακριβώς με αυτή τη δημοκρατική διακυβέρνηση που θέλουμε να δημιουργήσουμε, διότι αποτελεί στόχο προς κατάκτηση ακόμα, αλλά και είναι στοιχείο της δημοκρατίας, μιας δημοκρατίας ανοιχτής, χωρίς αποκλεισμούς. Φυσικά θέλουμε την εμπιστοσύνη των αγορών, φυσικά θέλουμε την εμπιστοσύνη των επενδυτών, διότι χρειαζόμαστε και αγορές και επενδύσεις, αλλά πριν απ' όλα χρειαζόμαστε την εμπιστοσύνη των πολιτών, την εμπιστοσύνη της κοινωνίας. Διότι χωρίς αυτό ούτε οι αγορές μπορούν να λειτουργούν αποτελεσματικά, ούτε βιώσιμες επενδύσεις μπορούμε να έχουμε. Και όταν λέω εμπιστοσύνη, εννοώ εμπιστοσύνη όχι προς εμάς, ως πρόσωπα ή ως κόμμα. Εννοώ εμπιστοσύνη πριν απ' όλα στην ίδια τη δύναμη, τη δυνατότητα και τη δύναμη της κοινωνίας να μπορεί να κάνει σχέδια, να έχει οράματα, να θέτει στόχους και να τους υλοποιεί. Διότι αυτό είναι που έχει τραυματιστεί, ειδικά αυτά τα χρόνια της βαθιάς κρίσης, των μνημονίων. Έχει τραυματιστεί ακριβώς η πίστη στις δικές μας δυνατότητες και αυτό ακριβώς είναι το ζητούμενο. Και ακριβώς γι' αυτό έχουμε μεγάλη ευθύνη να δημιουργήσουμε ένα κράτος, να δημιουργήσουμε θεσμούς που να μπορούν οι πολίτες να τους εμπιστεύονται. Και αυτή είναι η μεγάλη πρόκληση που έχουμε μπροστά μας. Η βασική διαπίστωση που θα ήθελα να κάνω απόψε είναι ότι ο ιστορικός κύκλος των μνημονίων και της σκληρής επιτροπίας φτάνει στο τέλος του. Όμως, οι απαιτήσεις και οι ευθύνες, ταυτόχρονα οι ευθύνες του πολιτικού συστήματος, αλλά βεβαίως πριν απ' όλα οι δικές μας ευθύνες, μεγαλώνουν. Αυτό μπορεί να ακούγεται ως μία αντίφαση, αλλά πιστεύω στη διάρκεια της ομιλίας και της συζήτησης θα δούμε ότι δεν είναι αντίφαση, αλλά είναι δύο υπαρκτές καταστάσεις. Και ο κύκλος των μνημονιών τελειώνει, αλλά και νέες ευθύνες πηγάζουν από αυτό το γεγονός. Ποιοι λόγοι μας κάνουν να πιστεύουμε ότι πράγματι τα μνημόνια τελειώνουν οριστικά τον Αύγουστο του 2018. Ο πρώτος λόγος είναι η πορεία των διαπραγματεύσεων και το κλίμα το οποίο έχει δημιουργηθεί και διεθνώς γύρω από τις διαπραγματεύσεις αυτές. Η τρίτη αξιολόγηση προχωρεί και αναμένουμε ότι θα κλείσει κανονικά στο τέλος του έτους ή το αργότερο στις αρχές του επόμενου έτους μετά τις γιορτές. Και αυτή η εκτίμηση δεν γίνεται μόνο από εμάς, αλλά γίνεται και από εκπροσώπους των δανειστών. Τι ακολουθεί αμέσως μετά, με το κλείσιμο της τρίτης αξιολόγησης? Αρχίζει η συζήτηση για την ελάφρυνση του χρέους με βάση τις αποφάσεις που ήδη έχουν ληφθεί στο Eurobond. Θα υπάρξουν ορισμένες δοκιμαστικές έξοδες στις αγορές, δηλαδή έκδοση ομολόγων και διάθεσή τους στη διάρκεια των επόμενων μηνών. Θα αρχίσουμε να δημιουργούμε αποθεματικά και με μεγαλύτερες δόσεις που αναμένουμε να μας δοθούν από το δάνειο που έχουμε συνάψει, αλλά και με την έκδοση ομολόγων, όπως είπα, ούτως ώστε βγαίνοντας στις αγορές να βγούμε ένα απόθεμα κεφαλαίων, ούτως ώστε ακόμα και αν συμβεί αύριο μεθαύριο μια παγκόσμια αναταραχή που δημιουργήσει δυσκολίες, εμείς να είμαστε καλυμμένοι από αυτό. Θυμίζω ότι και το 2014 επί κυβέρνηση του κ. Σαμαρά έκανε μια έκδοση η οποία πήγε σχετικά καλά, μετά όμως υπήρξαν αναταράξεις και δεν μπόρεσε ξανά να υπάρξει νέα προσπάθεια. Ένα άλλο θέμα που θα συζητηθεί θα είναι η οριστικοποίηση του μετά τα μνημόνια καθεστώτος, του μεταμνημονιακού καθεστώτος. Το μεταμνημονιακό καθεστώς θα προσδιοριστεί στις λεπτομέρειές του και στο περιεχόμενό του ακριβώς από την προσπάθεια πρέπει να κάνουμε, από τον αγώνα πρέπει να κάνουμε, αλλά και από το εσωτερικό μέτωπο που πρέπει να διαμορφώσουμε, ούτως ώστε να διεκδικήσουμε τις καλύτερες δυνατές συνθήκες για να μπορέσουμε να ασκήσουμε την πολιτική μας.
Και αυτό εξαρτάται όχι μόνο από την κυβέρνηση ή από τα κόμματα που στηρίζουν την κυβέρνηση, εξαρτάται εδώ και συνολικά από τη δράση του πολιτικού συστήματος. Εξαρτάται από το πώς λειτουργούν και διάφορες άλλες δυνάμεις. Διότι μπορεί να έχουμε αντιπαλότητα σε πολλούς τομείς, αλλά υπάρχουν και θέματα όπου υπάρχει μια γενικότερη ευθύνη και υποχρέωση προς τα έξω η χώρα να εκφράζεται με έναν συγκεκριμένο τρόπο. Όταν δηλαδή, παραδείγματος χάρη, γίνεται ένας αγώνας για να απαλλαγούμε από τα μνημόνια χωρίς νέους όρους, αυτός ο αγώνας διευκολύνεται αν και η Τράπεζα της Ελλάδας, αν και ο ΣΕΒ, αν και άλλες δυνάμεις, αν και η εξωματική αντιπολίτευση, σε αυτό το θέμα συνηγορούν. Εάν όμως διάφοροι θεσμοί, διάφορα συμφέροντα εχώρια υπονομεύουν την κεντρική προσπάθεια, αυτό που θα λέγαμε τον εθνικό στόχο, τότε αυτό δημιουργεί δυσκολίες. Η έξοδος από την κρίση λοιπόν σημαίνει να αφήσουμε πίσω μας το μοντέλο που μας οδήγησε σε αυτήν, μεγέθυνση βέβαια τη χρειαζόμαστε, αλλά και αναδιάρθρωση με στόχο τη βιωσιμότητα και την οικονομική και την οικολογική και την δικαιοσύνη. Πώς θα τα πετύχουμε αυτά στην πράξη? Με μια αναπτυξιακή στρατηγική που δεν θα αφήνει την ανάπτυξη στην τύχη των αγορών, αλλά θα υλοποιεί ένα σχέδιο συγκροτημένο παραγωγικής ανασυγκρότησης, στοχευμένο